Όπου υπάρχει ανάγκη, υπάρχει και ο εθελοντισμός που αποτελεί στήριξη για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όσο και τα αδέσποτα ζώα, τα οποία δοκιμάζονται εξίσου από τις συνέπειες της πρόσφατης θεομηνίας, το κρύο και τη βροχή που πέφτει ασταμάτητα το τελευταίο διάστημα. 40 πρώην αδέσποτα ζώα, τα οποία ζουν προστατευμένα σε καταφύγιο και φροντίζονται από τον Γιώργο Ορφανίδη, παραμένουν αποκλεισμένα, καθώς το αγροτικό δίκτυο της ορεινής περιοχής αφανίστηκε κυριολεκτικά. Είναι δύσβατο και πρέπει να το κάνεις, έχει και κάποιες ανηφόρες, και πρέπει να το κάνεις κουβαλώντας νερό και την τροφή τους, η οποία είναι αρκετή και πρέπει να κάνεις 2-3 φορές το δρομολόγιο. Όλες αυτές τις ημέρες, ο Γιώργος Ορφανίδης μετέφερε περπατώντας μόνος του όσο νερό και φαγητό μπορούσε να κουβαλήσει, προκειμένου τα σκυλιά ηλικιωμένα και άρρωστα στην πλειοψηφία τους να μην μείνουν νηστικά. Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να είμαστε μεταξύ μας ενωμένοι και να προσπαθούμε για αυτά τα ζώα τα οποία έχουν βρεθεί στο δρόμο και κάποιος τα έχει αγαπήσει, τα έχει φροντίσει, τα έχει περιθάλψει. Δεν κάνουμε πίσω και ούτε έχει μείνει ημέρα που να μείνουν τα ζώα εκεί μόνα τους χωρίς το φαγητό τους. Τα εθελοντές, η Ευγενία, η Σοφία, η Νατάσα, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Νικόλας έσπευσαν να βοηθήσουν αποφασισμένοι να κουβαλήσουν στα χέρια τους αν χρειαστεί νερό και τροφή πριν ξεσπάσει το νέο κύμα κακοκαιρίας. Οι τελευταίες καιρικές συνθήκες δυστυχώς κατέστρεψαν τον δρόμο που οδηγεί προς τα εκεί και χρειάστηκα τη βοήθεια εθελοντών και ευχαριστώ πάρα πολύ που προσφέρθηκαν κάποια άτομα που αγαπάνε πραγματικά τα ζώα και σήμερα κάνουμε μια ομαδική προσπάθεια να βρεθούμε εκεί να πάμε αρκετές τροφές και νερό μέχρι να δούμε πώς θα γίνει η αποκατάσταση του δρόμου ώστε να έρθουν όλα στον κανονικό τους ρυθμό. Με τη βοήθεια οχήματος 4x4, το οποίο πέρασε από χωράφια, κατεστραμμένους δρόμους και επιμνιοστάσια, στο καταφύγιο μεταφέρθηκαν περίπου 150 λίτρα καθαρό νερό και 100 κιλά ξηράς τροφής. Ποσότητες αρκετές για να φροντίσουν ζωάκια που βρίσκονται στο καταφύγιο μέχρι να υποχωρήσει η κακοκαιρία.